Σε συνέχεια του Arcadia, Arcadian Screening έχουμε μια θεματική παρουσίαση που κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ να την καλωσορίσω, να καλωσορίσω τον κύριο Σπυρόπουλο, να καλωσορίσω και την κυρία Μεντή, γιατί μαζί με αυτή την παρουσίαση θα γίνει και άλλη μια παρουσίαση σημαντική. Οπότε αφήνω το λόγο στο σκηνοθέτη μας και στη πρόεδρο του Φιλοτεχνικού να μας πει αυτά που θα παρακολουθήσουμε την Πέμπτη. Μετά τις προβολές μας τον Φλεβάρι, είχαμε ένα κύκλο μεταφεστιβαλικών προβολών τον Μάρτιο και τώρα τον Απρίλιο είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί για πρώτη φορά στην Τρίπολη έρχεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Κατά σύμπτωση είμαστε και η πρώτη πόλη που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Ο χαρακτήρας του Arcadian Screening είναι πολιτικό σινεμά και ανθρώπινα δικαιώματα. Ταινίες πολιτικού ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κινούμενα σχέδια. Με αυτό το κριτήριο συμφωνήσαμε με το διευθύντη του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να διαλέγουμε κάθε χρόνο εκείνες τις ταινίες που ταιριάζουν στο δικό μας προφίλ ως φεστιβάλ. Και γι' αυτό διαλέξαμε την ταινία για τη ζωή του Ανδρέα Λεντάκη, την ταινία για την Οκτωβριανή Επανάσταση, τη Μεγάλη Ουτοπία, την ταινία για τη ζωή της Άλκης Ζέης, που είναι μια ζωή ταυτισμένη με την πολιτική ιστορία της χώρας από τον Δεύτερο Πόλεμο όσα με τα σήμερα, και άθος επίσης και ένα σύγχρονο έργο πολιτικού ντοκιμαντέρ, τους διαλόγους από το Βερολίνο. Ειδικά η αυριανή μέρα, η Πέμπτη, είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα και διαλέξαμε το εμβληματικό προσωπικό αφήγημα του Ανδρέα Λεντάκη, ενός μάρτυρα της αντιδικτατορικής αντίστασης και ενός ανθρώπου που ταύτιζε τη ζωή του και το παραδείγμά του και έγινε γνωστός όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά στην παγκόσμια κοινή γνώμη χάρη στο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη για τα βασανιστήρια του Ανδρέα Λεντάκη στο ΕΑΔΕΣΑ. Το Arcadian Screening προχωρεί σε συμφωνία με το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας που θα το φέρουμε και αυτό κάθε χρόνο και το Σεπτέμβριο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σε μια βιντεοκόμφερανς τη Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ της Λειψίας, την αγαπητή μου φίλη Λένα Μπασάνεν, που θα ανακοινώσει τη γέφυρα ανάμεσα στη Τρίπολη και τη Λειψία. Τον παλιό καιρό, πριν από τον πόλεμο, οι καλύτεροι γιατροί συνάδελφοι του Αντιδημάρχου σπούδαζαν στη Λειψία. Ήταν το κέντρο της ιατρικής επιστήμης στην Ευρώπη. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αρκαδία και τη Λειψία. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι διότι θα φιλοξενήσουμε τον σκηνοθέτη Μένο Ιδωλουτζάκη που έκανε την ταινία για τον Ανδρέα Λεντάκη, τον ιδρυτή του ιστορικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, τον Φώτο Λαμπρινό που έκανε την ταινία «Η Μεγάλη Ουτοπία», τον Μάνο Ζαχαρία, τον πατέρα του νεοελληνικού κινηματογράφου, τον άνθρωπο που ίδρυσε τον νόμο για τον κινηματογράφο που ισχύει σε μετά σήμερα, τον ιδρυτή και πρώτο διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, έναν ακριβό μου φίλο που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ μαζί του στην ΕΡΤ και να είναι σύμβουλος κινηματογραφίας. Η Άλκη Ζέη θα τιμήσει με την παρουσία της αυτές τις προβολές και την Άλκη Ζέη την οφείλουμε στον Φιλοτεχνικό Όμιλο Τρυπόλεως και στην Πρόεδρο του, την κυρία Μέντη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Αρκαδικού Φεστιβάλ για την πρόσκληση που μας έκαναν να συνδιοργανώσουμε την προβολή για την Άλκη Ζέη, την ταινία που αφορά στη ζωή της Άλκη Ζέη, και να τους συγχαρώ βεβαίως για την δυναμική παρουσία στην Τρίπολη και στα δρόμενά της μέσα στο 17. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που διοργανώνεται και ελπίζουμε και η συνέχεια να είναι το ίδιο δυναμική. Πλέον έχουμε όλοι διαπιστώσει ότι μέσα από τις συνεργασίες των φορέων και τις κοινές δράσεις μπορούν να προκύπτουν εκδηλώσεις ωραίες που προωθούν τον πολιτισμό, που προάγουν τον πολιτισμό, και αυτό το έχουμε ανάγκη γιατί η τέχνη είναι ό,τι σημαντικό για μας, είναι πια το καλύτερο αντίδοτο στην κρίση. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του αείμνηστου Θόδωρου Αγγελόπουλου λίγο πριν χαθεί, που είχε πει ότι στην κρίση απαντάμε με επίθεση πολιτισμού.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό μέσα από την τέχνη να δημιουργούμε πολιτισμό, γιατί η τέχνη μας δίνει μια άλλη διάσταση στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, σε αυτό θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου και του κοινού, γιατί όσες εκδηλώσεις και αν προγραμματίσουμε και διοργανώσουμε, εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό, και σε αυτό ζητούμε όλους να έρχονται στις εκδηλώσεις και να παρίστανται, γιατί πιστεύουμε ότι είναι για την ωφέλεια του συνόλου όλες αυτές οι διοργανώσεις. Τώρα, να αναφερθώ λίγο στην προβολή της ταινίας για την Άλλη Κιζέη. Η σκηνοθέτης είναι η Κατερίνα Μαντά, η διάρκεια είναι 88 λεπτά. Είναι το Σάββατο το βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο ακριβώς. Της πόλης, στο Cineville, ακριβώς. Με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό και πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η ζωή της Άλκης η ίδια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι αυτοβιογραφίες έχουν ενδιαφέρον όταν έχει ενδιαφέρον και η ζωή όσων παρουσιάζονται. Και η Άλκη Ζέη έχει ζήσει μια πολύ πλούσια ζωή, πλούσια σε εμπειρίες ζωή, σαν παραμύθι θα τη λέγαμε, όχι όμως παραμυθένια ζωή. Είναι μια γυναίκα πάρα πολύ σημαντική, πολυβραβευμένη και πολυμεταφρασμένη, αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη. Όποιον και αν ρωτήσετε, που μπορεί και να μην την έχει διαβάσει, την Άλκη Ζέη, θα θυμάται, θα ξέρει να σας αναφέρει βιβλία της, το Καπλάνι της Βιτρίνας, το Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου, την Αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Το τελευταίο της βιβλίο με μολύβι Φάμπερ νούμερο 2, το οποίο εκδόθηκε το 2013 και παρουσιάσαμε στο βιβλιοτεχνικό ομιλό, όπου πάλι την είχαμε κοντά μας και ήταν εξαιρετική η παρουσία της. Είναι μια γυναίκα που διανύει, να το πούμε γιατί δεν το κρύβει, την ένατη δεκαετία της ζωής της. Θα είναι παρούσα, είναι δραστήρια ακόμα πάρα πολύ και είναι ένα πρότυπο ζωής για μας η ζωή της. Έχει γνωριστεί με υπέροχους ανθρώπους που την έχουν επηρεάσει και στιγματίσει στη ζωή της. Έχει υπέροχα γράψει και αριστοτεχνικά παρουσιάσει μπλέκοντας την ιστορία με την αυτοβιογραφία, τη φαντασία και το συναίσθημα. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να έρθει το κοινό της πόλης να παρακολουθήσει αυτή την προβολή.